Στο προηγούμενο μας βίντεο παρουσιάσαμε μια σειρά από καθημερινές φράσεις που προέρχονται από την αρχαία Ελλάδα. Σε αυτό το επεισόδιο θα ασχοληθούμε με κοινές εκφράσεις και παροιμίες που έλκουν την καταγωγή τους από την Βυζαντινή και την νεότερη ιστορία μας. Πριν ξεκινήσουμε, ας καταστήσουμε σαφές πως για κάποιες από τις παρακάτω φράσεις υπάρχουν και άλλες εκδοχές σχετικά με την προέλευσή τους. Επίσης, αρκετές ενδέχεται να προϋπήρχαν και απλά να διαδόθηκαν ευρέως χάρη στα παρακάτω ενδιαφέροντα περιστατικά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την παρουσίασή μας. Του έψησε το ψάρι στα χείλη. Όπως αναφέρει ο ιστορικός Θεοφάνης, ένας καλόγερος σε ένα βυζαντινό μοναστήρι, ονόματι Μεθόδιος, πιάστηκε κατά τη διάρκεια της νηστείας να τηγανίζει ψάρια μέσα σε μία σπηλιά. Το αμάρτημά του θεωρήθηκε φοβερό, καθώς οι μοναχοί ήταν υποχρεωμένοι να τηρούν με ευλάβεια τις θρησκευτικές νηστείες. Ως τιμωρία, το Συμβούλιο της Μονής έδωσε διαταγή να του γεμίσουν το στόμα με αναμμένα κάρβουνα και πάνω τους να βάλουν να ψηθεί ένα ομό ψάρι. Φυσικά ο καλόγερος πέθανε μέσα σε φρικτούς πόνους. Από το γεγονός αυτό προήλθε η φράση «του έψησε το ψάρι στα χείλη». Του μπήκαν ψήλοι στα αυτιά. Για τους οτακουστές, δηλαδή αυτούς που κρυφά άκουγαν, ο αυτοκράτορας Ιουλιανός αισθανόταν φοβερή απέχθεια. Θέσπισε μάλιστα έναν ειδικό νόμο ζητώντας να τιμωρούνται με μαρτυρικό θάνατο. Όταν τον έστειλε στη Σύγκλιτο, εκείνη τον απέρριψε γιατί θεώρησε ότι το αμάρτημα του οτακουστή δεν ήταν δά και τόσο σοβαρό. Οι Συγκλητικοί όχι μόνο δεν ενέκριναν τον νόμο, αλλά κατήργησαν και τον υπάρχοντα, σύμφωνα με τον οποίο οι οτακουστές τιμωρούνταν με καυτό λάδι που το έριχναν μέσα στο αυτί τους. Ο Ιουλιανός θύμωσε, μα δέχθηκε να αλλάξουν την τιμωρία με κάτι άλλο, που ενώ στην αρχή φάνηκε αστείο, όταν εφαρμόστηκε αποδείχθηκε ιδιαίτερα βασανιστικό. Έβαζαν στα αυτιά του οτακουστή ψήλους και τα βούλωναν με κερί. Ο δυστυχισμένος που δεχόταν την τιμωρία έφτανε πολλές φορές στα όρια της τρέλας. Σύμφωνα με τον λαογράφο Τάκη Νατσούλη, από τότε έμεινε η φράση «του μπήκαν ψήλοι στα αυτιά», την οποία χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα με αλλαγμένο βέβαια νόημα. Δεν περνάει η μπογιά της. Κατά την Βυζαντινή εποχή, οι γυναίκες για να φαίνονται πιο όμορφες χρησιμοποιούσαν διάφορα καλλιντικά της εποχής όπως φυτικές αλυφές και χρώματα, με τα οποία έβαφαν τόσο τα μαλλιά τους όσο και το πρόσωπό τους. Στην αγορά της Κωνσταντινούπολης υπήρχαν ειδικά μαγαζιά που πουλούσαν τέτοια χειροποίητα προϊόντα ομορφιάς, τα οποία χρησιμοποιούσαν φυσικά και οι αυτοκράτηρες. Παρά τις προσπάθειές τους όμως, όπως είναι φυσικό, δεν μπορούσαν να νικήσουν τον χρόνο. Πολλοί άντρες δεν πείθονταν από τους καλοπισμούς των συζύγων τους και αναζητούσαν ερωτική συντροφιά σε νεότερες γυναίκες. Όταν συνέβαινε αυτό, οι κακές γλώσσες έλεγαν πως δεν πέρασε η μπογιά της και ο άντρας της την απάτησε. Βγήκε ασπροπρόσωπος. Αυτή η έκφραση προέρχεται από την Βυζαντινή δικαιοσύνη. Οι ποινές ήταν κυρίως σωματικές, με πρώτο στάδιο το λέρωμα του προσώπου του υπόδικου με κόκκινη μπογιά ή στάχτη. Όταν κατά την ανάκριση αποδεικνυόταν πως κάποιος ήταν ένοχος, τότε παρουσιαζόταν στην κοινωνία μουτζουρωμένος, ενώ οι αθώοι παρουσιάζονταν με λευκό πρόσωπο. Έτσι προκύπτει η φράση «βγήκε ασπροπρόσωπος» που χρησιμοποιούμε ως σήμερα για να δηλώσουμε πως κάποιος βγήκε αλόβητος από μια δύσκολη περίσταση. Θα γίνω χαλή να με πατήσεις. Στην Βυζαντινή εποχή, πολλοί αυλικοί χρησιμοποιούσαν την κολακία ως μέσο ανέλυξης, ώστε να καταφέρουν να φτάσουν σε υψηλά αξιώματα. Όταν ο αυτοκράτορας ήθελε να καβαλήσει το άλογό του, οι αυλοκόλακες μάλωναν μεταξύ τους ποιος θα πρωτοσκύψει για να πατήσει επάνω στην πλάτη του. Άλλοτε πάλι, για να μην λερώσει τα σανδάλια του, οι γλοιώδεις αυτοί τύποι, για να κερδίσουν την αυτοκρατορική εύνοια, έπεφταν κατάχαμα μέσα στις λάσπες και τις ακαθαρσίες, ενώ ο αυτοκράτορας πατούσε επάνω τους για να μπει στο παλάτι. Από την πράξη αυτή έμεινε ως τα χρόνια μας η φράση «θα γίνω χαλή να με πατήσεις». Του έβαλε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου είχαν στα παλάτια τους νάνους για να τους διασκεδάζουν στα συμπόσια τους.
Σε πολλές περιπτώσεις τους χρησιμοποιούσαν ως μυστικοσυμβούλους και κατασκόπους. Μόνο όταν έπεφταν σε βαρύ παράπτωμα 3 φορές, τιμωρούνταν με έναν περίεργο τρόπο. Τους έβαζαν τα 2 πόδια μέσα στο ίδιο παπούτσι και τους άφηναν να κυκλοφορούν χοροπηδώντας. Η τιμωρία αυτή κρατούσε μέχρι και 6 μήνες. Έτσι έμεινε η φράση «του έβαλε τα 2 πόδια σε ένα παπούτσι». Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον ευγάλαμε. Σύμφωνα με την επικρατούσα εκδοχή για την προέλευση της φράσεως, ένας στενός φίλος του Κολοκοτρώνη, ονόματι Αγγελάκης Νικηταράς, κάλεσε τον γέρο του Μοριά στο χωριό για να του βαφτίσει το μωρό. Ο Νικηταράς του παράγγειλε ότι το παιδί επρόκειτο να το βγάλουν Γιάννη. Ο Κολοκοτρώνης απάντησε πως θα πήγαινε μόλις έβρισκε χρόνο, γιατί τις μέρες εκείνες έδινε μάχες. Πέρασε όμως ένας ολόκληρος μήνας και δεν κατόρθωσε να πραγματοποιήσει την υπόσχεσή του. Στο μεταξύ, δέχθηκε και δεύτερη παραγγελιά από τον Αγγελάκη Νικηταρά. Έτσι ο γέρος του Μοριά πήρε την απόφαση και πήγε στο χωριό. Μόλις μπήκε στο σπίτι του φίλου του, διαπίστωσε πως μωρό δεν υπήρχε, καθώς η γυναίκα του ήταν ετοιμόγενη. Ο Νικηταράς προσπάθησε να δικαιολογηθεί στον Κολοκοτρώνη, λέγοντάς του πως υπέθεσε ότι θα καθυστερήσει πολύ να φτάσει λόγω των υποχρεώσεών του στον πόλεμο, γι' αυτό και τον προσκάλεσε πρόωρα. Όταν ο Κολοκοτρώνης άκουσε την απολογία του, ξέσπασε σε δυνατά γέλια και φώναξε «Όχου, μωρέ ακόμα δεν τον είδαμε και Γιάννη τον ευγάλαμε!» Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Επί βασιλείας του Όθωνα, στην Αθήνα υπήρχε ένας γνωστός κουρελιάρης τύπος, ο Μανώλης Μπατίνος. Συνήθιζε να στέκεται σε μία πλατεία και να λέει ότι του κατέβαινε στο μυαλό. «Με κρεμές της αγοράς, μεσάνυχτα σημαίνει, οπότε εμφανίζεται η κόρη Αθηνά. Και ο φασουλής εμπρόνητος ενώπιόν της μένει και από το φόβο του έρχεται να πάρει τα βουνά. Ότι εσύ είμαι εγώ η Αθηνά του Αδεμβούργου η κόρη, όσο γνωρίζω από αυτό το τρομερό σου δόρι, ότι ζητείς παρακαλώ εκδίκηση και μόνο εκβολή που έρχομαι με σύντος ανοπόλου να πάρω το κεφάλι παντός καπήλου Έλληνος και κάθε κατεργάρι. Ότι γνωσή Διογενές, Αθηνά Βλαυκόπης που με στην αγορά απολύσε της Ευρώπης, άσε με το κράνο σου να πάρω ή κάτι κουκουβάγια σου ή κάτι τα παιδιά σου μακράν αρχαιοκάπηλε και κάτω τα κουλά σου». Μια μέρα έτυχε να περάσει από εκεί ο Ιωάννης Κολέτης. Ο Μανώλης τον ρώτησε αν έχει το δικαίωμα να βγάλει λόγο στη Βουλή. Ο Κολέτης του είπε ότι θα του έδινε την άδεια αν άλλαζε τα παλιόρουχα που φορούσε. Την επόμενη μέρα, ο Μανώλης παρουσιάστηκε στην πλατεία με τα ίδια ρούχα, γυρισμένα ανάποδα, φορώντας τα μέσα έξω, λέγοντας το ακόλουθο ποίημα. «Άλλαξε Αθήνα όψη, σαν μαχαίρι δίχως κόψη, πήρε κάτι από την Ευρώπη και ξεφούσκωσε σαν τόπι. Άλλαξαν χαζί και κούφι και μας κάναν κλωτσοσκούφι. Άλλαξε και ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς». Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τον λαογράφο Τάκη Νατσούλη, έγινε ευρέως γνωστή η παραπάνω φράση, η οποία πιθανώς να προϋπήρχε του συγκεκριμένου γεγονότος. Σιγά τον πολυέλαιο. Μια δημοφιλής εκδοχή για την προέλευση της φράσης είναι η ακόλουθη. Ο βασιλιάς Όθωνας οργάνωνε συχνά γιορτές στα Ανάκτορα. Από αυτές τις εκδηλώσεις δεν έλειπαν βέβαια οι επιζώντες αγωνιστές του 21. Μέρος της διασκέδασης αποτελούσαν και ελληνικοί χοροί. Πάνω στο κέφι, πολλοί παλέμαχοι αγωνιστές, όταν το απαιτούσε η φιγούρα του χορού, έβγαζαν το τσαρούχι, εξφενδονίζοντάς το προς τα πάνω. Αλλά τις αίθουσες των Ανακτόρων τις φώτιζαν κρυστάλλινοι πολυέλαιοι. Όταν το κέφι άναβε λοιπόν, το προσωπικό των Ανακτόρων έκανε τη φιλική παρατήρηση «Σιγά τον πολυέλαιο» προς τους ενθουσιώδεις χορευτές. Σε μια από τις χορεσπερίδες του Όθωνα, ο Πλαπούτας, ο οποίος ήταν εξαιρετικός χορευτής, έτρεξε να σύρει τον τσάμικο, όταν ακούστηκε από τον στενό του φίλο Κολοκοτρώνη η φράση «Το νου σου Μήτρο, σιγά τον πολυέλαιο». Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Ανάμεσα στα παλικάρια του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ξεχώριζε ένας θηριώδης τριπολιτσιώτης, ο Γιάννης Θημιούλας. Ήταν 2 μέτρα ψηλός, εύσωμος και απίστευτα δυνατός. Λέγεται ότι στην καθισιά του μπορούσε να φάει ολόκληρο αρνί.
Παρόλα αυτά, ήταν εξαιρετικά ευκίνητος και ατρόμητος στην μάχη. Κάποτε ο Θυμιούλας, μαζί με άλλους 5 συντρόφους του, πολιορκήθηκε στην σπηλιά ενός βουνού για 3 μέρες. Ο Θυμιούλας άρχισε να υποφέρει αφάνταστα από την πείνα και έτσι αποφάσισε να κάνει μια ηρωική επίθεση. Άρπαξε το χατζάρι του, βγήκε από την σπηλιά και με απίστευτη ταχύτητα επιτέθηκε στους πολιορκητές. Ο εχθρός τρόμαξε και το έβαλε στα πόδια. Στη συνέχεια, κατέβηκε σε ένα χωριό, έσφαξε 3 αρνιά και τα σούβλησε. Ύστερα, παράγγειλε και του έφεραν ένα βαρέλι κρασί και ξεκίνησε το φαγοπότι. Όποιον χριστιανό περνούσε από εκεί, τον προσκαλούσε για κέρασμα. Πάνω στην ώρα, έφτασε και ο Κολοκοτρώνης, ο οποίος ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. «Γιάννης κερνά και Γιάννης πίνει», απάντησε ο προεστός του χωριού. Αυτή η φράση, αν και πολύ παλιότερη, συνδέθηκε με αυτό το περιστατικό. Παραπλήσια νοηματικά βέβαια, είναι και η αρχαιότερη έκφραση «αυτός αυτόν αυλεί». Εάν σας άρεσε αυτό το ταξίδι στην ιστορία, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι και να κοινοποιήσετε το περιεχόμενό μας, βοηθώντας τη διάδοση της προσπάθειάς μας. Μέχρι την επόμενη ιστορική μας περιήγηση, σας εύχομαι ολόψυχα να είστε καλά.